Δεν έχουμε τη δική μας ψυχή, έχουμε ένα μέρος από μια μεγάλη ψυχή. Μια μεγάλη ψυχή που ανήκει σε όλους. Θα βρίσκομαι παντού μέσα στο σκοτάδι. Θα βρίσκομαι εκεί που δίνουν μάχη για να φάνε οι πεινασμένοι. Θα βρίσκομαι εκεί όπου ο μπάτσος δέρνει τον ανήμπορο. Θα βρίσκομαι εκεί όπου οι άνθρωποι φωνάζουν επειδή είναι έξαλλοι και δεν το αντέχουν άλλο. Αλλά θα βρίσκομαι και εκεί όπου τα παιδιά γελούν, επειδή πεινούν, μα ξέρουν ότι το δείπνο τα περιμένει. Και θα βρίσκομαι εκεί όταν οι άνθρωποι θα τρώνε τους δικούς τους καρπούς και θα ζουν στα σπίτια που οι ίδιοι έφτιαξαν. Θα βρίσκομαι εκεί. Μην ανεβάζεις την εμπιστοσύνη σου ψηλά ως τα πουλιά και δεν θα σέρνεσαι κατόπι μαζί με τα σκουλίκια. Είναι μια χώρα ελεύθερη. Για δοκίμασε να κάνεις χρήση της λευτεριάς σου. Είσαι ελεύθερος, σου λέει ο άλλος, μόνο αν σου βαστάει η τσέπη σου να πληρώσεις τη λευτεριά σου. Από τον κατατρεμό έρχονται οι άνθρωποι σε απελπισία και επαναστατούν. Είχα βαλθεί με όλα μου τα δυνατά να πολεμήσω το διάβολο, γιατί φανταζόμουν πως ο διάβολος ήταν ο εχθρός. Μα κάτι πολύ χειρότερο από το διάβολο κρατάει στα νύχια του τον τόπο και δεν θα τον παρατήσει αν δεν κοπεί κομματάκια-κομματάκια. Να φοβάσαι και τη μέρα που θα σταματήσουν οι απεργίες, μόλο που θα υπάρχουν ακόμα οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, γιατί η κάθε μικροαπεργία που χτυπιέται είναι μια απόδειξη πως έγινε το βήμα. Πρέπει και αυτό να ξέρεις, να φοβάσαι τη μέρα που ο συνειδητός άνθρωπος θα πάψει να αγωνίζεται και να πεθαίνει για μια ιδέα, γιατί αυτή και μόνο η ιδιότητα είναι το θεμέλιο του ανθρώπινου συνειδητού και αυτή και μόνο η ιδιότητα κάνει να είναι ο άνθρωπος ένα όν ξεχωριστό μέσα στο σύμπαν. Το πρόσεξα όπου κι αν σταθήκαμε, πεινάνε οι άνθρωποι για κρέας και λαρδί και όταν το βρούνε δεν τους στρέφει και όταν δεν άντεχαν άλλο την πείνα ζητούσαν προσευχές, μα δεν φελάνε πια οι προσευχές. Οι προσευχές δεν προμηθέψανε ποτέ λαρδί και κρέας, γιατί το κρέας και το λαρδί χρειάζονται γουρούνια. Οι άνθρωποι ζητάνε να ζήσουν μια ζωή πρεπούμενη και να αναθρέψουν τα παιδιά τους και σαν γεράσουν πια να κάθονται στην πόρτα και να αγναντεύουν το ηλιοβασίλεμα. Κι όσο είναι νέοι να χορεύουν, να τραγουδούν και να πλαγιάζουν μαζί, θέλουν να τρώνε, να μεθούν και να δουλεύουν. Ένα τέτοιο έγκλημα ξεπερνά κάθε δημόσια καταγγελία. Μια τέτοια πίκρα είναι ανίκανα τα δάκρυα να τη συμβολήσουν. Όλες μας οι επιτυχίες καταραίουν μπροστά σε αυτή μας την αποτυχία. Έφορη γη, ολόης και σαράδες δέντρα, ρωμαλαίοι κορμοί, καρποί οριμασμένοι. Και τα ετοιμοθάνατα παιδιά από πελάγρα πρέπει να πεθάνουν, γιατί δεν βγαίνει κέρδος από τα πορτοκάλια και οι γιατροί της Δημαρχίας συμπληρώνουν τα πιστοποιητικά. Πέθανε από υποσιτισμό, γιατί τα τρόφιμα πρέπει να σαπίσουν. Πρέπει να σαπίσουν με το ζόρι. Οι άνθρωποι έρχονται με δίχτυα να ψαρέψουν πατάτες από το ποτάμι, μα οι φύλακες τους συγκρατούν μακριά. Έρχονται με αυτοκίνητα που βροντολογούν για να πάρουν τα πεσμένα πορτοκάλια, μα είναι ραντισμένα με μετρόλαδο. Και στέκονται σιωπηλοί να παρακολουθούν τις πατάτες να πλέουν μπροστά τους, ακούν τις τριλιές των γουρουνιών που τα σφάζουν μέσα σε ένα λάκκο και χύνουν πάνω ασβέστη. Βλέπουν βουνά πορτοκάλια να λιώνουν σε ένα σάπιο πολτό. Και ο λαός βλέπει τη σημερινή χρεοκοπία και μες στα μάτια του πεινασμένου λαού η οργή μεστώνει, μες στην ψυχή του λαού. Μεστώνουν και βαραίνουν τα σταφύλια της οργής, βαραίνουν για τον τρίγο. Στην ερημιά για να βρει την ψυχή του πήγε, μα εκεί ανακάλυψε πως δεν έχει δική του ψυχή. Λέει πως έχει ένα κομματάκι από μια μεγάλη, από μια θεόρατη ψυχή. Λέει πως δε φελά η ερημιά, για το κομματάκι αυτό η ψυχή του είναι τίποτα, εξών αν βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη και να είναι μια ολάκερη ψυχή. Καμιά δουλειά, δίχως δουλειά ούτε λεπτά ούτε φαΐ. Ένας άνθρωπος που είχε ένα ζευγάρι άλογα, που ταζεύει στο αλέτρι,
και έπειτα για το αλώνισμα δεν του περνά ποτέ από το νου πως πρέπει να τα φάσει να ψοφήσουν της πείνας όσο καιρό σταματάει η δουλειά. Εκείνα είναι άλογα, εμείς είμαστε άνθρωποι. Τζον Στάιντερ, τα σταφύλια της οργής.